Γεια σας φίλοι μου, λοιπόν ωραίος καιρός σήμερα. Σε αυτό το βίντεο θα απαντήσω σε ερωτήματα φίλων στο κανάλι σχετικά πάλι με το όπλο και συγκεκριμένα θα απαντήσω στον πρώτο φίλο που με ρωτάει αν πρέπει να λυγίζει το φτερό στη βέργα, στην άκρη, να το ανασηκώνει ή να το αφήνει ως έχει. Λοιπόν, παλιότερα είχα μια τάση και εγώ, όπως ήταν της μόδας, να πιάνω με την πένσα εδώ πίσω και να ανασηκώνω 2 χιλιοστά το φτεράκι της βέργας, ώστε όταν έκανα τη βολή και παίρναγε το φτεράκι το ψάρι, όταν το ψάρι γύρναγε προς το φτεράκι, να μην μπορεί να φύγει, να βρει λίγο κόντρα, να ανοίξει το φτεράκι και να συγκρατηθεί. Μέχρι που κάρφωσα 2 βέργες τη μία πίσω από την άλλη σε μικρή χρονική περίοδο μέσα σε τρύπα με πέτρες που δεν είχα πρόσβαση από την πίσω μεριά να μπορέσω να πάω να βρω την άκρη με το ανοιχτό φτεράκι που είχε μείνει και να την πατήσω, και όσο και να έσπρωχνα μπροστά και να γύριζα τη βέργα δεξιά αριστερά και με τον πίσω με το μαχαίρι το τίγκρα που έπιανα σαν λαβή, σαν εξολκέα για να τη βγάλω, στην πρώτη βέργα το μόνο που κατάφερα ήταν να την αφήσω εκεί, έκοψα την πετονιά, τέλειωσε και το ψάρι μου δυσάρεστο πολύ το αίσθημα, έτσι όλο νεύρα, γιατί στο γυρισμό έβλεπα ό,τι μπορείς να φανταστείς από ψάρι και φανταζόμουν ότι όλα τα χτύπαγα, γιατί δεν είχα να ρίξω και έκανα τη βουτιά από πίσω με το ψαρτούφε κοστό έτσι και έλεγα μπαμ, λες πέτυχα. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει ποτέ αυτό το συνέστημα, ούτε εύχομαι να σου τύχει, αλλά θα με θυμηθείς. Λοιπόν, και στη δεύτερη αυτό που κατάφερα ήταν να σπάσω από τα πολλά ζόρια και τα νεύρα πλέον, γιατί δεν έκλεινε το φτεράκι να έρθει πίσω, έβρισκε και μόλις έφτανε εκεί που ήταν αυτό το λίγο το τσάκισμα, το ξανά άνοιγε. Κατάφερα να σπάσω τη βέργα, εδώ στην εγκοπή στον πύρο, απάνω. Είναι μία από τις βέργες που φορούσε το Merciless για αρκετά χρόνια και μου θύμιζε μετά να μην σηκώνω το φτεράκι. Αν θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο ότι και καλά το φτεράκι θα ανοίξει, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να μην πάρεις βέργα με το φτεράκι από πάνω, να πάρεις βέργα με το φτεράκι από κάτω, που θα είναι ανοιχτό, με το που θα περνάει πάλι θα ανοίγει και το ψάρι, και οριακή να είναι η βολή, 9 στις 10 φορές το φτεράκι θα ανοίξει χωρίς να υπάρχει καν τσάκισμα, όπως λέμε. Λοιπόν, ή μπορείς το ίδιο φτεράκι της βέργας που έχεις να το φας λίγο με μια λίμα από την από εδώ μεριά το πυράκι και με ένα καινούριο πυράκι να το φέρεις από την κάτω μεριά. Αυτό ίσως να σου δώσει και καμιά κοσαριά πόντους παραπάνω ευθυβολία από ό,τι έχω παρατηρήσει σε κάποια πειράματα που έχω κάνει εγώ και αρκετοί φίλοι. Το κάτω φτεράκι λειτουργεί σαν τα ανυψωτικά πτερύγια των αεροπλάνων και δίνει λίγο παραπάνω ευθυβολία. Λοιπόν, για το δεύτερο φίλο που με ρωτάει τώρα, πώς μπορεί να δέσει τη βέργα και την πετονιά παράλληλα πάνω στο όπλο χωρίς να χρησιμοποιήσει τα λεγόμενα κλιπάκια, έτσι. Όπως έχω δείξει και σε προηγούμενο βίντεο, απλό κόμπο κάνουμε. Κάνουμε τη θηλιά μέχρι εκεί που θέλουμε. Κάνουμε κόμπο. Και ο κόμπος γίνεται πάρα πολύ απλά. Μισό λεπτάκι, εδώ είναι η μπατονιά. Γίνεται μέχρι 120. Αυτή είναι 100. Αυτή είναι 120. Βλέπεις τη διαφορά. Έτσι, μέχρι 120 τα καταφέρνω. Λοιπόν, εδώ έχω ήδη σχηματίσει ένα κόμπο. Η άλλη μου η άκρη που είναι ελεύθερη, αυτό που έχω να κάνω είναι να πάω στη βέργα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα χωρέσει τώρα εδώ με την προηγούμενη. Θα το δούμε. Λοιπόν, χώρεσε. Οκ. Πιάνω πόσο θέλω. Έχω βάλει την άκρη πάνω στο όπλο. Έτσι. Και αυτό που έχω να κάνω είναι, αφού μέτρησα καλά τη διάσταση, τα 3 μήκη που λέμε, πιάνω την πετονιά όπως είναι
Και κάνω αυτό. Μια θηλιά και περνάω τη μικρή και τη μεγάλη άκρη από μέσα. Φυσικά έχω βγάλει από μπροστά από την κεφαλή του όπλου και σφίγγω. Τέλειωσε. Έδεσε. Τόσο απλά, χωρίς κλίψη, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, τώρα, τι θα κάνω για να ενώσω τη βέργα μου από την από εκεί μεριά πλέον. Εδώ τη δέσαμε, έτσι, την πετονιά πάνω στη βέργα. Αυτό που έχω να κάνω είναι, έχω τη θηλιά που έχω φτιάξει ήδη εδώ. Κόβω το περίσσευμα, δεν το κόψω, δεν με ενοχλεί και τόσο. Εγώ πάντα αφήνω, για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, ένα περίσσευμα τουλάχιστον 5 χιλιοστά και κάνω και ένα κεφαλάκι με τον αναπτήρα το καίω. Πάω στο όπλο μου, εκεί μπροστά που περνάει η βέργα, ή συγγνώμη, που έχει την τρύπα για να περάσει το σκηνάκι και να δέσω, και αντί να κάνω κόμπο σταθερό, αυτό που κάνω είναι, με λίγη προσοχή και επιμονή, περνάω τη θηλιά που έχω φτιάξει, αυτή που είναι από την αντίθετη μεριά της βέργας, και το μόνο που έχω να κάνω μετά είναι να πάρω την άκρη της πετονιάς μαζί με τη βέργα και να την περάσω από μέσα. Έτσι έχει ασφαλίσει η πετονιά μου στο όπλο κατά αυτόν τον τρόπο, και μιλάμε για όπλα τα οποία είναι συμβατικά μονολάστικα, δεν μιλάμε για διλάστικα υπερόπλα, γιατί μπορεί σε μια απότομη βολή να στο κόψει εδώ, αλλά στα μονολάστικα δεν στο κόβει ποτέ. Έτσι, και όπως θέλεις εσύ να έχεις την ευκολία σου για να αλλάζεις, το μόνο που ξανακάνεις θα θέλεις να αλλάξεις βέργα από τα ETN σε βέργα με σπήρωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιλογή θέλεις. Αυτό που κάνεις είναι να ξελασκάρεις από εδώ, να περνάς, και όπως βλέπεις με τη θηλιά η βέργα περνάει άνετα από εδώ και μπαίνει και βγαίνει. Ξεπερνάς, όπως σου είπα, την πετονιά, βγάζεις και περνάς την καινούρια έτοιμη βέργα με την πετονιά απάνω. Ένας τρόπος είναι αυτός. Άλλος τρόπος, πιο εύκολος ακόμα, είναι εδώ μπροστά να πάρεις ένα σκηνάκι, να το περάσεις από την τρύπα, να κάνεις ένα διπλό κόμπο . Εγώ αυτή τη στιγμή έκανα τον απλό, και αυτός κάθεται αν κάψεις τις άκρες από το σκηνάκι. Και το πλεονέκτημα που σου δίνει εδώ πλέον είναι ότι ακόμα και με γάντια στα χέρια μπορείς να περάσεις την πετονιά σου . Να βγάλουμε το δέσιμο από εδώ για να το δεις αυτό που λέω. Πάμε. Λοιπόν, πού είναι το διαθέμαστρο και παιδευόμαστε. Ωραία. Λοιπόν, έχω κάνει μια θηλιά, όπως η προηγούμενη. Αυτή είναι ίσα ίσα, τσίμα τσίμα. Αλλά τι γίνεται? Αυτό που είναι υποχρεωτικό είναι η βέργα να περνάει μαζί με το φτεράκι μέσα από αυτή τη θηλιά. Αν δεν περνάει, την πάτησες. Όπως βλέπεις, περνάει. Και αυτό που έχω να κάνω είναι, πάω εδώ στο σκηνάκι, περνάω τη θηλιά, περνάω τη βέργα, η μπετονιά έχει περάσει ήδη στο σκηνάκι μέσα,
και φέρνω τη βέργα μου να περάσει μαζί με την πετονιά, όλη η πετονιά. Και πλέον έχω ασφαλίσει την πετονιά μου πάλι με ένα σύστημα loop to loop, όπως βλέπεις. Μπορώ να το λύσω ανά πάσα στιγμή, όπως τη θηλιά που κάνουμε στο εγκλέζικο. Όσο και να χτυπιέται, δεν φεύγει από εδώ αυτό το πράγμα. Το είδες με τα μάτια σου, έτσι. Και ανά πάσα στιγμή που θέλω να το λύσω, αντιστρέφω τη διαδικασία. Περνάω δηλαδή πάλι την πετονιά πίσω. Δεν χρειάζεται το δείξω, το καταλαβαίνεις, έτσι. Απλά πράγματα και θηλιά. Η βέργα μου από τη θηλιά αυτή έφυγε. Εντάξει. Τόσο απλά πιστεύω να σε βοήθησα, όπως και τον προηγούμενο φίλο. Να το κάνεις είναι πανεύκολο. Και να μην χρησιμοποιήσεις clips. Και να μπορείς να αλλάξεις ανά πάσα στιγμή βέργα σε βέργα. Πάνω στο όπλο σου. Δεν βάλουν βέργα με βέργα. Πάνω στο όπλο σου. Χωρίς να ζορίζεσαι. Το like, αν σας άρεσε το βίντεο και η λύση μου είναι πρακτική για σας, θα μου δώσει δυνατότητα να σας δίνω και άλλα κολπάκια και να απαντάω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ που με βλέπετε. Καλές βουτιές ασφαλείς αναδύσεις και καλές θάλασσες κατά τον Ιούνιο. Γεια σας.